Κύριε Κιτιάδη, αμέσως με την Αμερική, εδώ στο νησί μας την Κο, να μας πείτε τις πρώτες ευχές σας αλλά και τις επαφές που είχατε με τους ομογενείς. Να πω καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλες τις συμπατριώτισσες, σε όλους τους συμπατριώτες μας. Είναι μια υπέροχη μέρα η σημερινή παραμονή των Θεοφανίων, λιόλουστη οικός, πανέμορφη οικός. Στη Νέα Υόρκη που είχα πάει για προσωπικούς λόγους, είναι εκεί η κόρη μου μονίμως, θέλαμε να κάνουμε γιορτές μαζί της με τη σύζυγό μου. Συναντήθηκα με τον Αρχιεπίσκοπο, συναντήθηκα με εκπροσώπους των σωματείων μας εκεί. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση και στην Αμερική. Υπάρχει ένας συντηρητισμός ο οποίος διαβλέπω ότι μπορεί να καταστεί και επικίνδυνος για τα εθνικά μας θέματα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ήρθα λοιπόν εδώ. Σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το νοσοκομείο της Κο, να έχω συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος μου εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Δυστυχώς η διαπίστωσή μου είναι ότι όχι μόνο δεν υπάρχει καλυτέρευση, αλλά υπάρχει χειροτέρευση στα πράγματα. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση. Θα κάνετε κάποια επερώτηση ίσως στην Εβολή. Εγώ ετοιμάζω ερώτηση, είχα ήδη ετοιμάσει μια ερώτηση, αλλά δυστυχώς τότε με την πυρκαγιά τη μεγάλη που ξέσπασε στη Ρόδο και κράτησε για 2-10 μέρες, ματαιώθηκε η συζήτησή της. Τώρα με την ευκαιρία που αναλαμβάνει και νέος υπουργός, εγώ θα θέσω πάλι τα ζητήματα ειδικώς του νοσοκομείου της Κο, που επαναλαμβάνω είναι τραγικά. Πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση στοιχειώδης. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η εγκατάλειψη των νησιωτών μας από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια. Προσωπικώς θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, θα συνεχίσω να πιέζω όσο οφείλω με τη ιδιότητα του βουλευτή της αντιπολίτευσης, προκειμένου να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Αν θέλετε όμως να σας πω το βαθύτερο πιστεύω μου, η Νέα Δημοκρατία έχει ως ιδεολογία της την φιλελευθερωποίηση παντού και κατ' επέκταση την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Δεν θεωρώ και δεν είμαι αρκετά ευέλπιστος ότι θα υπάρχει βελτίωση των πραγμάτων σοβαρή. Τα περί καινούργιου νοσοκομείου τα ακούω εγώ ως λόγια του αέρα. Γιατί τι να το κάνω ένα καινούργιο νοσοκομείο αν πρόκειται να μην έχει στελεχειακό δυναμικό. Εγώ στην ερώτηση θα εκθέσω με λεπτομέρειες όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Κο. Όμως τώρα αυτές οι μέρες είναι μέρες εορτών. Να ευχηθούμε να έχουν όλοι οι συμπατριώτες και όλοι οι συμπατριώτες μας την υγεία τους, να είναι καλά. Να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο καινούργιο χρόνο. Από πλευράς τουριστικής ο χρόνος εκτιμώ ότι θα είναι αρκετά καλύτερος, αλλά και πάλι ξανά στον αυτόματο πιλότο με την ιδιωτική πρωτοβουλία να είναι μπροστάρις, διότι το κράτος ξανά είναι απόν, δεν υπάρχει ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, δεν υπάρχει ένας μπούσουλας για να οδηγήσει τον τουρισμό μας. Χρόνια πολλά να πω σε όλους, καλή χρονιά, να είμαστε καλά.